Σαν γυναίκα θεώρησα ότι αδικείται, ας πούμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο θέλησα και εγώ να τη στηρίξω, καθαρά και ανθρώπινα και μόνο, ναι. Όχι τίποτα περισσότερο. Και όταν είδα αυτά, εντάξει, λέω ότι κάποια λογική εξήγηση θα υπάρχει και επειδή πάλι για ακόμη μια φορά την κατηγορούν τη συγκεκριμένη κοπέλα, λέω να κάνω κάτι για να τη βγάλω και εκείνη από τη δύσκολη θέση. Τέλος πάντων, ανακάλυψα πράγματα στην πορεία και μέχρι σήμερα, ανακάλυψα πράγματα που δεν μου άρεσαν καθόλου. Πραγματικά ήταν μια καλωστημένη πλεκτάνη από το πώς τραβήχτηκε ένα βίντεο που δεν δείχνει κάτι το βίντεο. Δείχνει έναν άνθρωπο να μιλάει σε έναν άλλον άνθρωπο. Απλά είναι όλο αυτό πολύ καλαστημένο. Γιατί δεν γίνεται τυχαία να έχει μιλήσει όλο το βράδυ δύο φορές με αυτόν τον άνθρωπο και τη μία φορά τις δύο να υπάρχει σε βίντεο. Επίσης πίεσα μια άλλη κοπέλα, έμαθα κάποια πράγματα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, όταν ένας άνθρωπος κάνει τα πάντα για τη δημοσιότητα, κάνει τα πάντα για, δεν ξέρω, δικά του προσωπικά θέματα, δεν μπορώ να ασχοληθώ, Γρηγόρη μου, και δεν θέλω να ασχοληθώ. Ποιος άνθρωπος, θέλω να ασχοληθώ πλέον μόνο με την οικογένειά μου, με και το σπίτι μου. Και πολύ καλά θα κάνεις. Μιλάς για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που ξεκίνησε την ιστορία. Για όλα, για τα άτομα που γνωρίζουν οι ίδιοι, που έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Δεν μπορώ, εγώ προσωπικά έχω κουραστεί, δεν θέλω ούτε να το ξανασυζητήσω. Έχει να κάνει με την Ιωάννα αυτό που λες, όχι. Έχει να κάνει με αυτούς που το ξεκίνησαν. Έχει να κάνει με όλους. Αυτό. Δεν θέλω να συζητήσω κάτι άλλο. Θέλω την Ιωάννα. Δεν θέλω καν να ξαναναφερθώ ούτε στην Ιωάννα, ούτε σε κανέναν. Να είναι καλά το κορίτσι, να πάει καλά, να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά της, όλα της. Δεν θέλω, ειλικρινά. Δεν μου τη βγάζεις έξω από την ιστορία την Ιωάννα, σε αυτό που λες. Δεν θα σου απαντήσω, Γρηγόρη, μην περιμένεις να πάρεις απάντηση. Δεν, όχι, μου κάνει εντύπωση, γιατί περίμενα ότι λόγω με τον τρόπο που μιλούσες ότι την Ιωάννα θα την έβγαζες εκτός από όλη αυτή την ιστορία. Τόσο καιρό προσπάθησα να την προστατεύσω με χίλιους δύο τρόπους την Ιωάννα. Η Ιωάννα δεν έκανε όμως το ίδιο για εμένα. Τι να έκανε δηλαδή. Είναι λίγο κρίμα. Σαν τι να έκανε. Εδώ που ήρθε μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σένα. Ναι. Ναι. Και την είδα πως πάγωσε κιόλας όταν της είπες ότι με άρτια αφιχθείς από τη Μαδαγασκάρη. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να ήταν μια έκπληξη για εκείνη, αλλά είπε ότι ουσιαστικά κακός και που δεν ήρθε, ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Όχι, μου κάνει εντύπωση που δεν βγάζεις την Ιωάννα εκτός από αυτή την ιστορία. Δηλαδή είναι σαν να σου έχει μείνει ένα μικρό αγκάθι από την Ιωάννα, ενώ πάρε και την προσωπική σας κατάσταση, για τη σχέση. Και σου ξαναλέω, τα πράγματα είναι μια χαρά. Απλά πλέον λέω ότι όταν κάνεις κάτι άσχημο απέναντι σε έναν άνθρωπο, mm-hmm. Λέω θα το βρεις από το Θεό. Πάντως θέλω να σου πω ότι πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα. Νόμιζα με τα λεγόμενά σου πριν και με την καλή σου αυτή κουβέντα και τις καλές κουβέντες που έλεγες για την Ιωάννα. Ότι την Ιωάννα δεν υπάρχει ούτε να πω κάτι κακό. Όχι, δεν θέλω να πεις κάτι κακό, αλλά νόμιζα ότι ουσιαστικά είχες βγάλει από την ιστορία την Ιωάννα. Τώρα την Ιωάννα δεν τη βγάζεις από την ιστορία. Γελάς. Τι θες να κάνεις, να κλαίω, δεν βαρεθήκατε να με βλέπετε να κλαίω τόσο καιρό. Απλά μου κάνει πραγματικά εντύπωση, χωρίς να μου πεις κάτι, πραγματικά δικαίωμα σου να μου πεις. Άρα ουσιαστικά βάζεις την Ιωάννα να ήταν ένα μέρος αυτού του παιχνιδιού που συνέβη. Να ήταν ένα παζλ, δεν ήταν δηλαδή άμυρη των ευθυνών σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτά που ακούστηκαν. Αυτό μου λες. Σου λέω πράγματα που είδα και αν στα δείξω μετά από εδώ πέρα θα καταλάβεις κι εσύ και θα μου πεις τη γνώμη σου. Δεν χρειάζεται όμως υπάρχει να τα διονύσουμε. Ναι, χωρίς να θέλω να μιλήσω για τον Δημήτρη συγκεκριμένα, πολλές φορές τα βάζουμε με το τρίτο πρόσωπο που έρχεται σε μια σχέση. Όχι, δεν ήρθε κανένα τρίτο πρόσωπο. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ήρθε ποτέ κανένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση μας. Δεν μπήκε ποτέ κανένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση μας δεν υπάρχει, και δεν έγινε. Άρα κυρώνω την ερώτηση που θα έκανε. Οπότε δεν μπήκε ποτέ τέτοια διαδικασία. Αυτό σας έκανε πιο δυνατούς με τον Δημήτρη ή σας έχει αφήσει ένα αγκαθάκι. Δηλαδή, σου έρχεται λοιπόν τώρα ένα άλλο reality παιχνίδι, σου κάνει μια πολύ δυνατή πρόταση τώρα και σου λέει Δήμητρα, τρεις μήνες απουσιάζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύσω τον άνθρωπό μου ούτε για μία ημέρα, Γρηγόρη. Ούτε για μία ημέρα. Συγγνώμη, και εγώ θα σου έλεγα ότι. Εννοώ χωρίς επικοινωνία, χωρίς αυτό. Γιατί ναι. Ο καθένας μας έχει τις δουλειές του. Εννοείται. Δεν γίνεται να είμαστε και όλη ημέρα. Θα έφευγες με την προϋπόθεση ότι θα μιλούσες κάθε μέρα μαζί του. Ναι, ο μόνος λόγος για να πάω κάπου για ένα επαγγελματικό μου ταξίδι, γιατί έχω επαγγελματικά ταξίδια, είναι ότι θα μιλάμε, μάλιστα. Θα βλεπόμαστε. Δηλαδή, όταν φεύγω να πάω Κίνα, που μένω περίπου 20 με 25 μέρες, είμαστε όλη την ώρα στο FaceTime. Κοιμόμαστε, κοιμάμαι και μένει το FaceTime ανοιχτό, γράφει 5,5 ώρες. Ναι!